Κύριε Γρόλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Για όσους δεν το γνωρίζουν βέβαια, αυτή η νομική, τεράστια νομική νίκη του Άρη, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον κίνδυνο της αφαίρεσης των βαθμών, μια μεγάλη περιπέτεια που ξεκίνησε από τον περασμένο Αύγουστο, και μόνο εσείς ξέρετε τι περάσατε, νομίζω ο κύριος Γιαννόπουλος, και κόντρα σε αυτό που είχατε αντιμετωπίσετε, με τη σιγουριά τη δική σας, αλλά και με τη δυσπιστία μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου, όχι του Άρη, του υπόλοιπου κόσμου, για αυτό το μεγάλο κίνδυνο που αντιμετώπιζε ο Άρης με την αφαίρεση βαθμών. Ήταν ένας εφιάλτης για την ΚΑΕ Άρης από τις 2 Αυγούστου και μετά, γιατί επαπειλείται η ποινή αφαίρεσης βαθμών μείον 3 έως μείον 5. Και πραγματικά αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί θεωρούσαμε ότι εάν τυχόν, βέβαια μας διέψευσε και η αγωνιστική πορεία της ομάδας φέτος, η οποία εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και άριστη εάν συγκρίνουμε και το budget της ομάδας. Πιστεύαμε ότι πάρα πολλοί, όχι μόνο φίλοι του Άρη, αλλά και γενικότερα φίλοι του μπάσκετ που ασχολούνται, ότι εάν επιβληθεί ποινή είτε μείον 3 είτε μείον 5, ο Άρης θα είχε πρόβλημα ουσιαστικής επιβίωσης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αιωρούνταν από τις 2 Αυγούστου και μετά. Πραγματικά χρειάστηκε ίσως και πάνω από 10 φορές να μεταβώ στην Αθήνα, είτε για εκδικάσεις στον αθλητικό δικαστή, είτε για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είτε για την εκδίκαση των αιτήσεων ανάκλησης, όπου και βέβαια δεν έγινε αποδεκτή η παρουσία μας, για να εξηγήσουμε αυτά τα οποία θέλαμε να εξηγήσουμε. Η ίδια συγκεκριμένη υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας γολγοθάς πραγματικός, ο οποίος τελικά στις 6 Απριλίου είχε το αίσιο τέλος. Και εγώ θα κάνω μια σύνδεση με το ποδοσφαιρικό τμήμα, διότι είδαμε στον ποδοσφαιρικό Άρη πόσο τον βάρινε ψυχολογικά αυτό το μείον 6, που τελικά πήρε πίσω τους βαθμούς μετά πάρα πολλούς μήνες, αλλά έγινε ζημιά στην ομάδα και λειτουργούσε κάτω από άλλη πίεση, και πόσο σημαντικές ήταν οι κινήσεις που κάνατε εσείς ώστε να μην αφαιρεθούν οι βαθμοί από την ομάδα και να μην λειτουργεί κάτω από αυτή την πίεση. Αυτό που αποφασίσαμε ήταν να προσφύγουμε και στο διοικητικό εφετείο, απόφαση την οποία αναμένουμε και από εκεί, και η οποία θα αποτελεί, δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τίποτα, απλώς ναι, θα είναι το επιστέγασμα και η διπλή δικαίωση, εγώ θα έλεγα. Ναι. Είναι η στιγμή λοιπόν που προσφεύγουμε στο διοικητικό εφετείο, πέρα από τις άλλες ενέργειες στις οποίες είχαμε προβεί, όπου πλέον και ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο συνάδελφος, ασχολείται με την υπόθεση, και εν ώψη της αναμονής της έκδοσης απόφασης από το διοικητικό εφετείο, ζητήσαμε από τον αθλητικό δικαστή να απέχει από την έκδοση απόφασης, όπου τη δεδομένη χρονική στιγμή τότε δεν μπορούσε να μπει στην ουσία, ναι, της υπόθεσης, όπως μπήκε τελικά τώρα, και να αποφασίσει μόνο εάν θα είναι η ποινή μείον 3 ή μείον 5. Στη συνέχεια θα ήμασταν υποχρεωμένοι εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να προσφύγουμε στο ΣΕΑΔ, εντός 2 ημερών από την έκδοση της απόφασης τότε. Άρα λοιπόν θα υπήρχε μια γρήγορη εξέλιξη της όλης υπόθεσης, και ενώ εκκρεμούσε η υπόθεση στο διοικητικό εφετείο, όπου και αν ακόμα διαφοροποιούνταν η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχαμε πολλά θέματα και διαδικαστικά προκειμένου να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Και δι' να μην επιβληθούν οι ποινές αυτές στον Άρη. Αυτό που κατανόησε ο αθλητικός δικαστής τότε ήταν ότι μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης, και μάλιστα πήραμε και δόθηκαν 2 αναβολές, mm-hmm, με την δέσμευση από τη δική μας την πλευρά ότι από δινή λόγο δεν θα θέλαμε να κολυσιεργήσουμε την εξέλιξη του πρωταθλήματος μετά τη λήξη του, και γι' αυτό το λόγο έχει οριστεί ως ημερομηνία η 1 Τετάρτου, η 1η Απριλίου, οπότε και δεν υποβάλαμε εκ νέου αίτημα αναβολής, παρότι δεν είχε βγει η απόφαση του διοικητικού εφετείου, και δεχθήκαμε την εκδίκαση, και εφόσον βέβαια είχε μεσολαβήσει και η έκδοση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ αναφορικά με τις υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούσαν μη έκδοση πιστοποιητικού, και αναφέρομαι στις υποθέσεις του Ηρακλή, του Κολοσσού και του Απόλλωνα Πάτρας, ναι, όπου πλέον το ΑΣΕΑΔ έκρινε διαφορετικές βέβαια εκείνες οι υποθέσεις από τη δική μας, ναι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή είχαν δικαιωθεί στο ΑΣΕΑΔ οι υπόλοιποι θα δικαιωνόμασταν και εμείς στο ΑΣΕΑΔ, εάν είχαμε την ποινή από τον αθλητικό δικαστή, έτσι όπως είχε κυκλοφορήσει ή υπήρχε αυτή η αίσθηση.
Έκρινε όμως το ΑΣΕΑΔ ως ανώτερο όργανο ότι θα πρέπει ο αθλητικός δικαστής να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης και όχι απλώς να επιβάλλει, να δέχεται απριόρι την απόφαση, δεσμευτικά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και να επιβάλλει μόνο την ποινή μείον 3 ή μείον 5 στη δική μας περίπτωση. Ναι. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, με αυτό το δεδομένο, την μία Τετάρτου, και με αυτό μάλλον, δεν ζητήσαμε εκ νέου αναβολή, αλλά ζητήσαμε να εκδικαστεί η υπόθεσή μας τη μία Τετάρτου, τον αθλητικό δικαστή, πλην όμως να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης. Ήμασταν βέβαιοι ότι εφόσον έμπαινε στην ουσία της υπόθεσης, είχαμε το δίκαιο με το μέρος μας. Δεν μιλήσαμε δημόσια, συνειδητά, παρότι ίσως και εσείς δεν θυμάμαι, αλλά και συναντήσαμε. Κρατούσατε πολύ χαμηλούς τόνους όλους αυτούς τους μήνες. Εγώ το επιβεβαιώνω αυτό το οποίο λέτε, γιατί είχαμε και κουβέντες όλο αυτό το διάστημα και θέλατε, σκόπιμα φαινόταν, θέλατε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους, γνωρίζοντας κάτι παραπάνω σίγουρα σχέση με όλους εμάς. Εκτιμώ ότι πάντοτε είναι καλύτερα να μιλάς όταν έχεις κάτι δεδομένο, ότι έχεις την απόφαση στα χέρια σου. Διαφορετικά το να μελλοντολογούμε και να λέμε θα έχουμε δίκιο, θα το κερδίσουμε, θα το κάνουμε, δεν βοηθά σε τίποτα, γιατί πρώτον μπορεί να διαψευστείς. Δεν μπορείς να προδικάσεις την απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, είτε δικαιωτικού είτε και ακόμη ενός δικαστηρίου. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να μπορούμε, όπως τώρα μιλάμε, έχοντας κάτι δεδομένο. Ναι. Ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Ακρόνη, να ακούσουμε λίγο το χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, εδώ μας και συνεχίζουμε με τον νομικό, τον ένα εκ των δύο νομικών της ΚΑΕΑΡΙΣ, τον Χρήστο Γρόλιο, που μαζί με τον Γιώργο Γιαννόπουλο πέτυχαν αυτή την πολύ μεγάλη νομική νίκη που λέγαμε για την ΚΑΕ. Και να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, κύριε Γρόλιο, για τους πολύ χαμηλούς τόνους που λέγαμε. Εντάξει, δεν είναι θέμα και μόνο προσωπικότητας και χαρακτήρα, σας εξήγησα δικού μου χαρακτήρα, γιατί το συνηθίζω κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν και γιατί, όπως είπα προηγουμένως, δεν βοηθά σε τίποτα η θριαμβολογία όταν προηγείται το αποτελέσματος. Γι' αυτό το λόγο καθίσαμε χαμηλούς τόνους, περιμέναμε την ετοιμιγορία. Ήμασταν από μέσα μας βέβαιοι ότι είχαμε δίκιο. Αυτό το οποίο μας είχε στεναχωρήσει τότε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν ότι δεν μας δόθηκε δυνατότητα να αναπτύξουμε διαζώσεις, να υπάρχει πρώτερη ακρόαση όσον αφορά τις υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν και είχαν οδηγήσει στην απόφαση αυτή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πιστεύαμε στην τελική μας δικαίωση. Είμαστε και εγώ προσωπικά πάρα πολύ χαρούμενος με τη σημερινή έκβαση. Είναι κάτι το οποίο... τουλάχιστον ό,τι θα μπορούσα εγώ να συμβάλλω, θεωρώ ότι στέφθηκε με επιτυχία και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί είναι γνωστά και τα φύλαθα αισθήματά μου για τον Άρη, οπότε είναι όχι μόνο μια δικαίωση δικαστική, αλλά είναι και μια προσωπική δικαίωση για αυτό το οποίο πραγματικά θέλω για αυτή την ομάδα. Εγώ θα πω, κύριε Γρόλιο, ότι και στο νομικό κομμάτι, και στο αγωνιστικό κομμάτι, και στο οικονομικό που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα και τον κύριο Αρβάνη, μίλησε εδώ στο Λίμπερο κιόλας και ανέφερε τα τεράστια ποσά αναλογικά με τις δυνατότητες της ομάδας έχουν διατεθεί, ότι παρόλο που ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον δυνατό άνθρωπο οικονομικά στην ηγεσία του, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που είδαμε που κατέληξε. Έχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα δανειστώ έτσι ένα όρο που χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο. Είναι compact, είναι συμπαγής. Και κόντρα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, όπως ο κύριος Αρβανίτης, φέρνει αποτελέσματα. Αναλογικά με τις δυνατότητες πάντα, θα πω εγώ. Είτε αγωνιστικά, είτε οικονομικά, είτε νομικά. Θα συγκρίνω λίγο την περίοδο αυτή που διανύουμε τώρα με την περίοδο του 2013. Όταν με τη συνδρομή και του συναδέλφου του Γιώργου του Οικονόμου είχαμε καταφέρει να μπει η ΚΑΕΑΡΙΣ στο άρθρο 99, όταν και τότε πάλι ο Λευτέρης Ορβανίτης ήταν στην ΚΑΕΑΡΙΣ και είχαμε πραγματικά μια πάλι συμπαγή ομάδα, που σωστά το τοποθετήσατε, όπου λειτουργούσαμε με χεμήθεια και με συντονισμένα και στοχευμένα, και τότε πάλι είχαμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τώρα πραγματικά έχουν διατηρηθεί ποσά πάρα πολύ υψηλά, προκειμένου να καλύψουν κάποιες από τις υποχρεώσεις, κάποιες μόνο από τις υποχρεώσεις που έχει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Δυστυχώς το πρόβλημα εξακολουθεί και υπάρχει. Υπάρχουν ορισμένοι φίλοι του Άρη, οι οποίοι έχουν βοηθήσει τα μέγιστα και οικονομικά
Οι ίδιοι δεν θέλουν να αναφέρουν το όνομά τους, γι' αυτό δεν το αναφέρω, παρότι εγώ είμαι πρόθυμος να το έλεγα, γιατί και αυτό είναι δίκαιο. Αυτοί που ασχολούνται και είναι πιο κοντά γνωρίζουν σε ποιον αναφέρομαι κυρίως, σε ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και άλλοι βέβαια έχουν βοηθήσει και βοηθάνε, αλλά ένα περισσότερο από τους άλλους. Πάρα πολύ, συγκινητικά πάρα πολύ. Όπως επίσης και ο Αλφα-Σιγμάρης έχει σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια της ΚΑΕΑΡΙΣ. Το budget της ομάδας φέτος είναι πάρα πολύ χαμηλό, ίσως είναι το χαμηλότερο που θα μπορούσε να κάνει, γιατί υπάρχει η δέσμευση ότι υπάρχει συγκεκριμένο ποσό, δεν μπορείς να έχεις ακόμη χαμηλότερο budget βάσει των διατάξεων των κανονισμών που ισχύουν στον ΕΣΑΚΕ και βάσει αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΑΚΕ, έτσι ώστε το προϊόν να παραμένει υψηλό. Κατάφερε να έχει ο Άρης φέτος την καλύτερη απόδοση σε σχέση τιμής και αξίας που θα μπορούσε να έχει αγωνιστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει και αυτές τις αγωνιστικές επιτυχίες στηρωμένων των αλογιών. Επιτυχίες για τους φίλους του Άρη βέβαια είναι ο πρωταθλητής, είναι τα τρόπαια, είναι όλα αυτά που γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά στηρωμένων των αλογιών η ομάδα φέτος έχει δείξει μια ιδιαίτερα αγωνιστική διάθεση, έχει φέρει αποτελέσματα καλά, προσδοκούμε και σε ακόμη περισσότερα. Τρέχει η ομάδα, έχει ένα αγωνιστικό προφίλ, έχει κάτι το οποίο χαίρονται να βλέπουν να παρακολουθούν όχι μόνο οι φίλαθλοι του Άρη, αλλά και οι φίλοι του μπάσκετ γενικότερα. Με ένα χαμηλό budget λοιπόν, που επιτρέπει σε ό,τι χρήματα μπορούν να προσταθούν σε αυτό το budget να διατίθενται για παλιές υποχρεώσεις. Ακόμη υπάρχουν καθημερινά προβλήματα, πραγματικά, που εδώ εκτιμώ ότι είναι επιβεβλημένη η συνδρομή και του απλού Αριανού, αλλά και άλλων Αριανών, φίλων της ομάδας, οι οποίοι θα βοηθήσουν με την συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου άμεσα. Και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν ημερομηνίες, όπως και η αυριανή ημερομηνία, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη να καλυφθούν συγκεκριμένα ποσά, γιατί πάλι επαπειλείται κάποιος κίνδυνος. Δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, γιατί δεν είναι και σωστό να βγαίνουν όλα αυτά και να δημοσιοποιούνται, γιατί θα μπορεί να προκαλούνταν πανικός στον κόσμο του Άρη γενικότερα. Πάντως, η διοίκηση αυτή τη στιγμή και αυτοί οι οποίοι βοηθάνε την, και εκτός της διοίκησης που βοηθάνε την ομάδα, κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα προκειμένου να παραμένει ζωντανή αυτή η ομάδα. Δεν είναι μόνο τα δικαστήρια τα οποία, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, αλλά είναι και αυτά τα οποία, όχι τα μπαν, τα οποία κατάφερε πέρυσι το καλοκαίρι και τα ξεπέρασε η ομάδα. Και μάλιστα αντιληφθείτε ότι και η FIBA ίδια αντιλήφθηκε την προσπάθεια η οποία γίνεται, την ειλικρινή προσπάθεια που γίνεται, και σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις μεσολάβησε και η ίδια προκειμένου να γίνει μια συμφωνία, ανεξαρτήτως άμα την δεχόντουσαν και οι πρώην καλαθοσφαιριστές της ομάδος. Σε αυτό ακριβώς έγινε τώρα και το ζήτημα, ότι πρέπει να τηρήσουμε αυτές τις συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρηθούν αυτές τις συμφωνίες, όπου κάθε μήνα πρέπει να πληρώνονται σημαντικά ποσά. Και εδώ ακριβώς έρχεται η αύξηση του κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ανεξαιρέτως, προκειμένου να είμαστε συνεπείς και σε αυτό. Είναι πραγματικά καθημερινά τα ζητήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ΚΑΕ. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει όσο δυνατόν περισσότερο να σταθούμε δίπλα στην ομάδα. Γι' αυτό το λόγο είμαι και ακόμα περισσότερο χαρούμενος, γιατί από την πλευρά μου νιώθω ότι βοήθησα λίγο την ομάδα όσο μπορούσα και εγώ, μαζί με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, σε αυτό το κομμάτι, έτσι που έφυγε ένας βραχνάς, αυτή η απειλή των μόνο που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν. Μεγάλος, και για να μην χαθεί, θα προσθέσω εγώ υδρότας των παικτών με τον οποίο κέρδισαν και τους βαθμούς που κέρδισαν φέτος. Ναι. Φανταστείτε τώρα κάποιος να τους έλεγε, ξέρετε, οι τρεις νίκες που κάνατε ή οι πέντε νίκες που κάνατε. Έτσι. Καλά τις κάνατε βέβαια, αλλά τις αφαιρούμε. Θα τα πάρουμε πίσω. Ακριβώς. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε προηγουμένως, αυτό που δυστυχώς η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη το κουβαλούσε όλη τη χρονιά, ανεξαρτήτως αν δικαιώθηκε στο τέλος και τη βοήθησε στην τελική καταμέτρηση των βαθμών, αλλά το να ξεκινάς με μείον είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά αυτό το βάρος να το αντέξεις και να το αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν ήταν κάτι αυτό το οποίο μας έδωσε μια όθηση. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν που κατέληξε σε αυτήν την απόφαση, ήταν σημαντικό το ότι και στις προηγούμενες, θα το έλεγα έτσι σε εισαγωγικά, κατεβασιές στην Αθήνα, όπου σε αθλητικό δικαστή ή όχι, που και εκεί πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και πηγαίναμε μεθοδικά και μέχρι σήμερα για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Στο 90 της συζήτησής μας, τελευταία ερώτηση, αν έχετε να μας πείτε κάτι νεότερο σχετικά με τον Γκέλι, αν έρχεται.
Όχι, μακάρι να είχα, δεν έχω, αλλά και δεν είναι κάτι το οποίο άπαιζε τις δικές μου αρμοδιότητες. Το ξέρω, απλά είπαμε πως μπορείς να μας βοηθήσεις. Αν είχα ακούσει όμως κάτι, πολύ ευχαριστώ να το έλεγα, αν και δεν ξέρω τι η διαρροή αυτή, αν θα πρέπει να βγει από μένα, μάλλον από άλλο. Σε αυτά για τα οποία είστε αρμόδιος, φέρνετε πάντα αποτελέσματα και εσείς, ο κύριος Γιαννόπουλος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή είναι η ουσία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γρόλιο. Καλή συνέχεια και θα ευχηθώ, μακάρι όσο περνάει ο καιρός, όλο και λιγότερες δικαστικές υποθέσεις με τον Άρη. Θα πω εγώ. Νομίζω ότι και εσείς το θέλετε αυτό. Να είστε καλά. Μακάρι.